a lot of soul. Εκπλήξη στο θέμα των ταμιακών διαθεσίμων μας επιφύλασε ο Δήμαρχος Ευρώτα, κύριος Γιάννης Γρυπιώτης. Ακούστε τη δήλωση στην κάμερα της Απέλα. Κύριε Δήμαρχε, τι γραμμή κρατάει ο Δήμος Ευρώτα απέναντι στην απέτηση της κυβέρνησης, αφού υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για τα ταμιακά διαθέσιμα? Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα το οποίο προβλημάτισε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στο Λουτράκι. Ομολογώ ότι τότε με ενδιέφερε κατά πολύ να ακούσω θέσεις και απόψεις, διότι το σημαντικότερο όλων είναι να, πριν πάρθουν οι τελικές αποφάσεις, να υπάρχουν πάντοτε οι διευκρινήσεις από την πλευρά αυτών που ουσιαστικά ψήφισαν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν σας κρύβω ότι αρχικά με προβλημάτισε στο ενδεχόμενο του ότι δεν μπορεί να γίνονται αυθόρμητες κινήσεις από την οποιαδήποτε πλευρά, χωρίς πριν απ' όλα να υπάρχει μια διαβούλευση με τους αρμοδίους, οι οποίοι ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, έχουμε μια κατάσταση η οποία μέχρι στιγμής έχει αρνητικά αποτελέσματα από την πλευρά των Ευρωπαίων, οι οποίοι ουσιαστικά δεν δύναται να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, αν δεν μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης διαφορετικούς και να στηρίξει θέσεις και απόψεις διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν μέχρι σήμερα, να προχωρήσει. Οι πολίτες είναι εξουθενωμένοι. Θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν από την πλευρά όλων των ανθρώπων είναι ουσιώδη. Η οικονομία, ναι μεν, παρουσιάζει άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικές εξελίξεις, όμως το ζήτημα είναι ότι ζούμε σε μια αγχωτική περίοδο όπου κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του εξασφαλισμένο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πρώτης μας απόφασης, η οποία ήταν ενδική στο θέμα των διαθεσίμων, έχουμε πάει με θέσεις στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου εκεί τέθηκαν διάφοροι άλλοι προβληματισμοί. Από πλευράς βέβαια κυβερνήσεως αρχικά δόθηκαν κάποιες ουσιαστικές διευκρινήσεις σχετικά με την ανταποδοτικότητα, γιατί η αλήθεια να λέγεται, ναι, τα χρήματα τα οποία δίνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεσμοθετημένα, είναι χρήματα τα οποία ο πολίτης τα δικαιούται μέσα από το φορολογικό του σύστημα και βεβαίως τα ανταποδοτικά ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Δήμο, γιατί είναι το δημοτόν του και οφείλουν οι δημοτικές αρχές να διαχειρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι πραγματική ανταπόδοση. Και η πραγματική ανταπόδοση σημαίνει ότι προσφέρω από αυτά που έχω. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις θέσεις μας, ναι, έτσι φάνηκε ότι πραγματικά, ας πούμε, η αρνητική θέση της ΚΕΔΕ ήταν καταλυτική στο θέμα των διαθεσίμων. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα, επειδή ακριβώς με έχει προβληματίσει το θέμα ιδιαίτερα, ότι σκέπτομαι με κάποια βήματα αρχικά να ανοίξουμε το λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτή θα είναι μια βασική μου εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις. Άλλωστε, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι μεν οι Δήμοι οφείλουν να την σέβονται και οι Δήμαρχοι, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες, και γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι αλλάζει. Επομένως, οι σκέψεις οι οποίες κάνουμε και τις οποίες θα τις εκθέσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αύριο, είναι ουσιώδεις, θεωρώντας ότι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν μπορεί να είναι αμέτωχη η ΚΕΔΕ, δεν μπορεί να είναι αμέτωχη η τοπική αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά να προκρίνει τον διάλογο μέσα από τον οποίο μπορεί θεωρητικά και πρακτικά να έχουμε ουσιώδη αποτελέσματα. Αν τελικά κινηθείτε προς την κατεύθυνση να δοθούν τα χρήματα από το Δήμο Ευρώτα, κάτι τέτοιο καταλάβαμε, αυτή θα είναι η εισήγησή σας, θετική. Τα διαθέσιμα, εγώ θα επαναλάβω ότι η θέση μου είναι να ανοίξει ο αριθμός στην Τράπεζα της Ελλάδος και να αναμένουμε τα επόμενα βήματα. Έχετε μιλήσει με κάποιους αρμόδιους σχετικά με το
πότε θα επιστραφούν. Γιατί υπήρξε στην αρχή η πράξη, όταν την ακούσαμε, έλεγε για επιστροφή. Αλλά υπάρχει μέσα σε κάποιο... Ακούστε, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι διάχυτα. Η ελληνική πραγματικότητα συντείνει στο ότι στην παρούσα φάση δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ως αντιπολιτευτικό όργανο. Όπως επίσης είμαι κάθετα αρνητικός στο ότι ουσιαστικά υπήρξε ένα συνέδριο το οποίο θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας και φυσικά να έχει να κάνει με διαφορετικές τοποθετήσεις των συνέδρων. Σε ένα συνέδριο αναμένεις πριν ακούσεις τις θέσεις των προεδρίων ή των αντιπολιτευόμενων να εισακούονται όλες οι απόψεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δώσει όχι απλά γνωμοδοτήσεις προς την κυβέρνηση, οφείλει να δίνει λύσεις σε ζητήματα που άπτονται των απορριμμάτων, σε ζητήματα που άπτονται των κοινωνικών θέσεων, καθώς επίσης και σε ζητήματα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι η Ρωμά ή όποιες άλλες κατηγορίες ή αμαία περιγράφονται. Εκείνο που με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα είναι ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα ήταν διαφορετικά το βράδυ που κοιμόσουν, διαφορετικά το πρωί που ξυπνούσες. Εάν λοιπόν με ρωτάτε αν εμπιστεύομαι, δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί κανείς μέχρι σήμερα και κανένας δεν είναι σε θέση να απαντήσει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και νομίζω και στους Έλληνες έχει περάσει, είναι αυτή αν θέλετε, όχι τρομοκρατία, δεν θα την έλεγα τρομοκρατία. Είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία συντείνει στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Συνεπώς, όπως φάνηκε και από το τελευταίο χρονικό διάστημα που όσοι είχαν καταθέσεις τις πήραν πίσω ή ενδιάθετη περίπτωση ότι κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες θέσεις των πολιτικών εκφραστών της πολιτικής, αν θέλετε, σκηνής της Ελλάδος, εμένα πραγματικά με έχει προβλημάτισει. Ως δήμαρχος, εγώ είμαι σε έναν δήμο, ο οποίος είναι αγροτικός δήμος, δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα τη σκληρότητα της οικονομικής κρίσεως, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήρθε και η ώρα της εδώ περιοχής, διότι εμείς με τα αγροτικά προϊόντα, μετακινώντας τα προς το εσωτερικό, όταν δεν βρίσκεις αγορές, σημαίνει ότι αυτομάτως έχεις ιδιαίτερα προβλήματα. Από την άλλη, με έχει προβληματίσει η μη απόδοση χρημάτων πολλές φορές σε έργα τα οποία είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και που θεωρητικά θα έπρεπε αυτά να συμβαδίζουν και να τρέχουν με την αρμόζουσα ταχύτητα οι πληρωμές, όπως γίνονται τα έργα, για να μπορούν να ολοκληρωθούν και εν διάφορη περιπτώσει να δημιουργηθεί μέσα από αυτή την συνθήκη η εξασφάλιση της οικονομικής έστω προσωρινής ανάπτυξης από τα αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία διαχειρίζεται η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, για να μην μακρηγορούμε, εγώ θεωρώ ότι θα ήθελα να δω δείγματα από οποιοδήποτε πολιτικό σχηματισμό, στα οποία θα σιγούρευαν την αβεβαιότητα αυτή την οποία, η οποία διαχέεται σήμερα. Και εκείνο που σας λέω με έχει ιδιαίτερα κουράσει, είναι ότι παλεύουμε μέσα σε 7 χρόνια, περίπου 7 χρόνια στην οικονομική κρίση, όπου πλέον έχουμε αρχίσει και γινόμαστε δήμοι, να μιλήσω σαν δήμαρχος, στους οποίους έχουν γίνει τεράστιες περικοπές, της τάξης του 60%, που όμως καταφέραμε και να κρατήσουμε τα αποθεματικά μας, αλλά και να διαχειριστούμε με λογική μείωση της οικονομικής δαπάνης, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το καταφέραμε. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να με ενοχλούσε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμα.
Επομένως, δημιουργούμε δύο διαφορετικές τάξεις πραγμάτων από αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όμως, στέκομαι ιδιαίτερα στον προβληματισμό μου, γιατί σας είπα ότι θα ήθελα να ανοίξω το λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, με σκέψη μόνο ότι η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει ζητήματα. Εάν πάμε στην περίπτωση ότι ο Δήμος Ευρώτα τελικά καταλήξει να πει ναι, να ανοίξει το λογαριασμό, όπως είπατε πριν, να έχετε μια θετική θέση και αύρα. Με το θέμα, θα υπάρξει θέμα πληρωμής υπαλλήλων, γιατί κάποιοι δήμαρχοι επικαλέστηκαν και αυτό. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν, σε όλη την Ευρώπη, τα χρήματα τα οποία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τα χρήματα τα οποία δίνει το εκάστοτε κυβερνών κόμμα στους δήμους ή στις περιφέρειες, προέρχονται από ένα κοινό λογαριασμό, που είναι η τράπεζα της εκεί χώρας. Mm-hmm. Όταν εσύ θέλεις να ρυθμίσεις τις πληρωμές, βεβαίως θα πρέπει να δρομολογήσεις τις εξελίξεις. Πού είναι το πρόβλημα που σας λένε. Οι υπάλληλοι στους δήμους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που ανήκουν στο διοικητικό και σε αυτούς που ανήκουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Mm. Ανταπόδοση, το είπα και προηγουμένως, σημαίνει εμφανέστατα να λες την αλήθεια στον πολίτη σου ή να διαχειρίζεσαι με μείωση των δαπανών σου για να χαμηλώνεις τα δημοτικά τέλη ή αντιστοίχως να τα διαχειρίζεσαι. Mm. Κατά συνέπεια, ναι, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ουσιώδη ζητήματα στο θέμα της ανταπόδοσης. Επομένως, εγώ νομίζω ότι δεν τίθεται λόγος ανησυχίας και θα σας πω και το εξής. Αν είναι η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, όσα διαθέσιμα και αν διαθέτει ένας δήμος, κάποια στιγμή θα στερέψουν. Αφενός, αφετέρου, δεν θα μπορεί να τα διαχειριστεί. Τώρα, αν τα έχουμε σε ευρώ και τα τροποποιήσουμε σε δραχμές, δεν το γνωρίζω. Βέβαια, εγώ θα ήθελα από την κυβέρνηση μια πιο σταθερή θέση για να μπορέσω και εγώ να έχω τα ανάλογα συμπεράσματά μου και να μπορέσω να τα περάσω στους πολίτες μου, καθώς επίσης και στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ή και της μειοψηφίας. Γιατί αυτό το θέμα ουσιαστικά δεν είναι αντιπολιτευτικό. Αυτό το θέμα αφορά τις οικογένειές μας. Αφορά τον ίδιο μας τον εαυτό. Αφορά το επόμενο βήμα, το όραμα των παιδιών μας. Εμείς εκείνο που με προβληματίζει εμένα είναι ότι εγώ έφτασα σε μια ηλικία πλέον που δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερα οράματα. Κάποια στιγμή και σαν τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να πρέπει ίσως και να κλείσει ο κύκλος. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να ανοίγουν πάντα καινούργιοι κύκλοι. Και βέβαια με τη θέληση και τη βούληση του λαού. Όμως εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι τι θα παραδώσεις. Και αυτό που παραδίδεις δεν το κρίνει ούτε η ηλικία η δική μου, ούτε η ηλικία 10 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Και αυτό γιατί. Γιατί δεν έχει την ευτυχή συγκυρία να συγκρίνει έργα. Θα πω το τελευταίο, ότι εμείς σήμερα κρίνουμε πολιτικές καταστάσεις και εξελίξεις που έγιναν πριν από 30 χρόνια. Και σήμερα είμαστε σε θέση να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι οι οποίοι καταψηφίστηκαν και έπεσαν με την κυβέρνηση, όπως ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δυστυχώς δικαιώνονται με τα γενέστερα. Όπως επίσης θα πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο θα πρέπει να δεχόμαστε τις όποιες αντιπολιτευτικές αντιδράσεις ή και συνδικαλιστικές πολλές φορές, αν αυτό δεν είναι γόνιμο για το μέλλον των παιδιών μας. Συνεπώς, εκείνο που θέλουμε όλοι εμείς να παραδώσουμε, τουλάχιστον η δική μας γενιά, είναι να παραδώσεις μετά από 30 χρόνια μια ανακούφιση σε ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα να έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. A lot of soul.